Καλησπέρα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η τηλεοπτική Χουρέμ, λοιπόν, δεν έχει καταφέρει να κλέψει μόνο την καρδιά του Σουλεϊμάν και να κάνει τα πάντα για τα μάτια της και μόνο, αλλά και τους τηλεθεατές στην Τουρκία. Αυτή η κυρία, λοιπόν, που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι η αντικαταστάτριά της. Λέγεται Βαχιντέ και θα τη δούμε στο τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Η Χουρέμ, λοιπόν, όπως είναι λογικό, μεγαλώνει και οι σεναριογράφοι βρήκανε μία άλλη να την αντικαταστήσει. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η αντίδραση των τηλεθεατών που λένε ότι με το κατάλληλο μακιγιάζ, Ελένη, η Χουρέμ. Όπως τη βλέπουμε εδώ. Θα μπορούσε να δείχνει μεγαλύτερη. Θα μπορούσε κάλλιστα να δείχνει μεγαλύτερη. Γιατί την αγαπούν πάρα πολύ στην Τουρκία. Αλλά θέλω να σου πω ότι στην αντικατάσταση. Και πώς αντιδρούν, Βαλεντίνη? Στέλνουν γράμματα. Στέλνουν γράμματα. Διαδηλώσεις. Όχι, διαδηλώσεις. Ακόμα δεν έχουν κάνει διαδηλώσεις. Αν και τον Σουλεϊμάν τον έχουμε δει στις διαδηλώσεις στην Τουρκία. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι σεναριογράφοι στάθηκαν στο γεγονός ότι η τηλεοπτική Χουρέμ είχε παράλογες απαιτήσεις οικονομικές. Ζητούσε σχεδόν 20.000 ευρώ το επεισόδιο. Ήταν αρκετά, δεν πήγαινε στα γυρίσματα, δεν του έδινε πολύ σημασία και έτσι πήραν αφορμή να την αντικαταστήσουν, λένε. Μάλιστα.